Τι να πω. Να τα πω όμορφα ή να τα πω γλυκά ή να τα πω πικρά. Ή δεν τον αγαπάμε αυτόν τον Άγιο, άρα να φύγει αυτός από εδώ, ή αν τον αγαπάμε, να τον τιμάμε όπως το αξίζει. Έβλεπα τώρα και βλέπω εργασίες στο χωριό δίπλα στην εκκλησία την ώρα που γιορτάζει ο Άγιος. Λέω τώρα, τι να σκέφτεται ο Άγιος? Να ευλογήσω ή να ρίξω μπάτσα? Να ευλογήσω ή να ρίξω μπάτσα? Και άντε να ρίξει μία μπάτσα ο Άγιος. Άμα κάνει και ρίξει πολλές, θα τις αντέξουμε? Θα τις σηκώσουμε? Ήμουνα κάποτε στον Τρίλοφο και είναι αν στη διπλανή, εκεί στη γιόρταση ήταν της Αγίας Παρασκευής, έχουν μια εκκλησία όμορφη στα μνήματα, και έρχεται ένας εργολάβος με τους εργάτες ακριβώς δίπλα στην εκκλησία την ώρα του πανηγυριού να κάνει δουλειές. Του λέω, βρε ευλογημένε, 2 ώρες πόσο στοιχίζουν, να τις πληρώσω εγώ? Πόσο παίζουν, πόσο? Θα σου δώσω τι παραπάνω. Άρε παπά, παράτα με. Και με παίρνουν το βράδυ τηλέφωνο και μου λένε, ο τάδε είναι στο νοσοκομείο με έμφραγμα. Πόνεσα, ντράπηκα εγώ. Όχι, δεν θα τους πάμε τους Αγίους απέναντι. Με τους Αγίους πάτε τον παπά σας όσο απέναντι θέλετε. Πέστε για τον παπά σας ό,τι θέλετε. Αλλά τους Αγίους θα τους αγαπήσουμε, δεν γίνεται. Αυτό δεν θα ξαναγίνει. Να έχουμε πανηγύρι, το χωριό όλο να λείπει και δίπλα να βλέπω 10-15 εργάτες να κάνουν δουλειά. Δεν πρόλαβα να τους δω πιο πριν. Θα πήγαινα να τους πληρώσω εγώ να κάτσουν λίγο, να ξεκουραστούν. Συγχωρέστε με. Σας αγαπάω, σας αγαπάω, σας αγαπάω. Άλλωστε, παλεύει η οικογένειά μου πολύ για να κάνει πανέμορφο μαζί σας και το ναό και το χωριό και το πανηγύρι και τους Αγίους και τις εκκλησίες και τις ακολουθίες και τα ψαλτήρια και τα πάντα, να τα κάνουμε πανέμορφα. Αλλά θα τα κάνουμε έτσι που θα χαίρονται και οι Άγιοι. Αν χαίρονται οι Άγιοι, ανοίγει ο ουρανός ευλογίες. Αν έλεγε ο Γεροπορφύριος, αν κάνουμε, λέει, το Θεό να χαίρεται, στενοχωριέται ο διάβολος και ανοίγει ο ουρανός και μας αγκαλιάζει. Αν κάνουμε όμως το διάβολο να χαίρεται και το Θεό να στενοχωριέται, τότε κλείνει ο ουρανός. Και άμα κλείνει ο ουρανός, ψαχνόμαστε μετά. Ψαχνόμαστε και άκρη δεν βρίσκουμε. Πάμε λοιπόν, να είναι η τελευταία φορά που κάνουμε πανηγύρι. Δεν τον αγαπήσατε από την αρχή αυτόν τον Άγιο. Όταν ήρθα και ρώτησα πότε κάνετε πανηγύρι, μου είπατε τον Φεβρουάριο, τον Άγιο Χαράλαμπο. Βρε, λέω, εδώ έχετε και έναν άλλον, ο Άγιος του Ναού, δεν είναι ο Άγιος Χαράλαμπος. Ο Άγιος Χαράλαμπος είναι πάνω στο βουνό και είναι δίπλα από τον Άγιο, δεύτερος. Δεν τον πειράζει τον Άγιο Χαράλαμπο που είναι δεύτερος. Άλλωστε, μπροστά σε έναν τόσο σπουδαίο Άγιο που είναι ο Άγιος Αθανάσιος, είναι δεύτερος. Και αν πάτε στο Άγιον Όρος,
στο μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου, που είναι το πρώτο μοναστήρι που έκτισε στο Άγιον Όρος και από εκεί ξεκίνησε να υπάρχει Άγιον Όρος, είναι ο τάφος του. Και είπε, λέει, εντολή έδωσε και την τηρούν οι μοναχοί 1000 χρόνια τώρα την εντολή, να μην μπορέσει ποτέ να πειράξει κάποιος τον τάφο και να τον ανοίξει και να βγάλει Άγια Λείψανο από εκεί μέσα. Και κάποιοι που προσπάθησαν, πατέρες, κάποιοι μπορεί από περιέργεια, κάποιοι όμως από ευλάβεια να πάρουν ένα Άγιο Λείψανο, πέταξε από μέσα φωτιές ο τάφος και τον ξαναέκλεισαν. Κανένας δεν ξέρει μέσα εκεί αν είναι ολόσωμος ή αν δεν είναι ο Άγιος. Και όταν χρειάστηκε να θρέψει το μοναστήρι του και έφυγε από το μοναστήρι για να πάει στις γύρω πόλεις, στην Ιερισσό, στην Ουρανούπολη, στην Αρναία, όταν έφυγε λοιπόν από εκεί, στο δρόμο συναντάει μια γυναίκα. «Ποια είσαι εσύ?» της λέει εδώ. «Και τι θέλεις εσύ εδώ?» «Γυναίκα, πράγμα, εδώ είναι μόνον η Παναγία γυναίκα». Και του λέει, «Είμαι η Παναγία. Είμαι αυτή που εδώ είμαι το αφεντικό. Η μάνα του Θεού. Θέλω», λέει, «σημάδι. Δείξε μου». Και εκεί που πατούσε στο βράχο, σε ένα βραχάκι, του λέει η Παναγία, «Χτύπα με τη μαγκούρα σου». Χτυπάει με τη μαγκούρα, ανοίγει η πέτρα, μέχρι σήμερα είναι έτσι. Μέσα από το βράχο βγαίνει ένα κεφάλι ολόκληρο νερό στην περιοχή. Και τότε θαύμασε ο Άγιος, πίστηκε ότι ήταν η Παναγία και άρχισε να τις κάνει μετάνοιες για να τις φιλήσει τα πόδια. «Πού πας?» του λέει. «Πάω να μαζέψω τρόφιμα. Δεν έχουμε ούτε λαδάκι, δεν έχουμε στο μοναστήρι». «Γύρνα πίσω, πες τους μοναχούς να τηρούν τις εντολές και εγώ θα θρέφω το μοναστήρι». Κάνει πακοή, Παναγία ήταν αυτή. Και γυρίζει πίσω και βλέπει μέχρι το κέντρο της αυλής, έχουν τεράστια αυλή πλατεία μέσα στο μοναστήρι, να έχει φτάσει το λάδι που ξεχύλιζε από τα πιθάρια και όλα τα πιθάρια, τα αμπάρια, γεμάτα από τρόφιμα, γεμάτα από σιτάρι, γεμάτα από άλλα καλούδια. Και από τότε αυτό το μοναστήρι δεν ορίζει οικονόμο μοναχό αυτός που θα προσπαθεί να έχει πάντα τρόφιμα για το μοναστήρι όπως έχουν τα άλλα μοναστήρια, αλλά οικονόμησα σε αυτό το μοναστήρι είναι η ίδια η Παναγία, που στο σημείο που ήταν το λάδι έφτιαξαν ένα εκκλησάκι, υπάρχει μέχρι σήμερα, και έχουν βάλει την Παναγία να την προσκυνάνε. Έτσι είναι αυτοί οι Άγιοι. Αυτοί οι Άγιοι είναι Άγιοι που αν ακούγατε όλα τα τροπάρια, τα θαύμασα σήμερα, και ευχαριστώ τον Αντωνάκη που με άφησε να ψάλω μαζί του και να αγριοφωνάζω, και είχε τόσο ωραία τροπάρια ο Άγιος. Γιατί τον νιώθει η Εκκλησία μας ότι είναι ένας από τους σπουδαιότερους Αγίους της Εκκλησίας, ο πρώτος ηγούμενος και κτήτορας και θεμελιωτής του Αγίου Όρους, που τις ευχές και τις άδειες τις πήρε από τον Ιωάννη Τσιμισκή και από τον Νικηφόρο Φωκά. Φτιάχτηκε ένα Άγιον Όρος
το οποίο το θαυμάζει η ανθρωπότητα ολόκληρη. Να είμαστε καλά. Άγιέ μου, συγχώρα μας και συνέχισε εσύ να μας αγαπάς και πού θα πάει. Θα το βάλουμε κι εμείς στο μυαλό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Πολλά, να είμαστε καλά, να είμαστε καλά.